δύσκολο έργο που θα έχουν απόψε. Μια και άσχημα άλογα δεν υπάρχουν, το έχουμε ξαναπεί. Θα προσπαθήσουν να βρουν κάποιες μικρολεπτομέρειες που θα, για να μπορέσουν να κατατάξουν με κάποια αριθμητική σειρά τα άλογα που θα διαγωγηθούν. Έχουμε τρεις κατηγορίες για απόψε. Έχουμε τα ντόπια άλογα, τα άλογα που είναι γεννημένα εδώ στο νησί, που έχουν τα χαρακτηριστικά τα δικά μας, χαρακτηρίζουν το νησί μας. Κυρίως έχουμε τα ημίαιμα που αποτελούνται από μια καθαρό εμιφυλή και τα ντόπια τα δικά μας άλογα και την καθαρό εμι κατηγορία, όπου αυτά τα άλογα είναι μιας αναγνωρισμένης φυλής και κάποιοι έχουν και τα χαρτιά τους. Λοιπόν, στην ντόπια κατηγορία έχουμε αρκετές συμμετοχές. Έχουμε τον Κωνσταντίνο, τον Γιώργο, τον Μπουζούλη, έχουμε τον Μόγλη, του Λαλά, του Αντώνη, έχουμε την Ηλέκτρα, του Σιδέρη, του Κασερούδη, τον Ραμόν, του Τατέλη, του Βασίλη, έχουμε την Καταστροφή, του Χαλβατζή, του Στέλιο, τον Τζαφάρ, του Μπεκιάρη, του Δημήτρη, τον Μόγλη, του Ταράνη, του Αχιλέα, από Αγιάσο, την Αραπίνα, του Βιόλατζη, του Άγγελου, τον Έκτορο, του Σκαρακάκη Χαράλαμπου, τη Φωτιά, του Καβαλιό, του Ταξιάρχη, τη Δέσποινα, του Βουτσί, του Γιάννη και τον Ταξιάρχη, του Καραμανόλη, του Μιχάλη. Μια μεγάλη κατηγορία, πολλά άλογα τα γνωρίζουν πάρα πολύ όμορφα. Θα έχουμε πολύ ωραίο θέαμα. Στα ημίαιμα έχουμε τέσσερις συμμετοχές. Έχουμε το Ρόι, το Φωτέλη του Παναγιώτη από Πουλωμάρι, τον Αληθινό του Λαμπρινού του Ευστράτιο, το Ραχάν του Καβαλιώτη του Άγγελου και το Μάξιμο του Χατζιπαλαιολόγου Μιλτιάδη. Στα καθαρόημα άλογα έχουμε τρεις συμμετοχές. Έχουμε τον Τάρκο της Κωνσταντίνας Νέστορα, τον Άκτη Βύρης του Χατζηδάκη Παναγιώτη και την Αγάπη του Βαλαβάνη Παναγιώτη Παγιάσο. Οπότε έχουμε αρκετό υλικό εδώ πέρα σήμερα, θα απολαύσουμε. Λίγο προσοχή όταν περνάνε τα άλογα και για να μην τα τρομάζουμε αλλά και για να μην έχουν κάποιο ατύχημα και μπορούμε να ξεκινήσουμε από την τόπια κατηγορία και να καλέσουμε το πρώτο άλογο στην κατηγορία εδώ πέρα, είναι του Κωνσταντίνο, του Βουζούλια, του Γιώργου. Ο πατέρας του είναι ο Άγγελος του Ζαρτί του Στρατή, πανέμορφο άλογο, ο Γιώργος ο Βουζούλιας εδώ, ο Κωνσταντίνος είναι 7 χρονών, από Μόρια θα έρχεται. Θα περάσουμε στη δεύτερη συμμετοχή που είναι ο Μόγλης του Αντώνη του Λαλά. Ένα μαύρο άλογο από Αγιάσου μας έρχεται. Έχει πάρα πολλές διακρίσεις σε ανάλογους αγώνες. Το γιατί θα το καταλάβετε. Εδώ είναι ο Αντώνης ο Λαλάς με τον Μόγλη. Ένας μαύρος επιβίτορας πανέμορφος. Χειροκρότημα για τον Μόγλη από Αγιάσου. Πάμε στην τρίτη συμμετοχή που είναι η Ηλέκτρα του Σιδέρη του Κασερούδη από Θερμή. Αναβάτης είναι ο Καβαλιώτης ο Χρήστος. Πάμε να δούμε την Ηλέκτρα. Thank you.
για τον καβαλιό του τον Χρήστο κυρίως και για την Ηλέκτρα, ο πιο νέος αναβάτης που πέρασε σήμερα. Πάμε τώρα στο Ραμόν, τα τέλης Βασίλης. Ο Ραμόν από τα διπλανά Μισαγνά εδώ πέρα, νικητής στη Θερμή. Από εδώ παλαιτικιώτικο, εντάξει, συγγνώμη. Εδώ. Τώρα να δούμε την καταστροφή. Χαλβατζής Στέλιος. Για να δούμε αν το όνομα ανταποκρίνεται. Ο Τζαφάρ, Μπεκιάρης Δημήτρης. Τζαφάρ. Έχουμε πάλι με Μόγλι, αλλά πάλι από Αγιάζο, αλλά αυτή τη φορά το ταράγγι του Αχιλλέα, μαύρος επιβίτερος με άσπρα πόδια. Πολλές φορές έχει διακριθεί και αυτός. Πάμε τώρα να δούμε μία φοράδα, την Αραπίνα, του Βιόλατζη του Άγγελο, από Μυτιλίνη, την υπέβη ο ίδιος. Μαύρη φοράδα, η Αραπίνα. Εδώ είναι ο Άγγελος του Βιόλατζης. Μπράβο, Άγγελε. Λοιπόν, πάμε στον Έκτορα. Σκαρακιάκης, ταξιάρχης, ο Χαράναπος. Έκτορα.
Αραβάνι, ωραίος. Πάμε στη φωτιά. Καβαλιό της Ταξιάρχης. Ωραίο όνομα. Πάμε στη Δέσποινα. Κουτσί Γιάννη. Μπεκιάρη Αναστασία. Θα μας την παρουσιάσει. Εδώ είναι η Αναστασία με τη Δέσποινα. Χειροκρότημα θερμό. Ταξιάρχη του Καραμανόλη του Μιχάλη από Πάμφυλα. Η θερμή. Καραμανόλης Μιχάλης με ταξιάρχη. Εδώ είναι ο μόνο εύκολο δεν είναι. Αντίθετα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και να δούμε πώς θα τα βγάλουν της πέρας. Λοιπόν, περνάμε στα ημίημα, τη δεύτερη κατηγορία, όπου έχουμε 5 συμμετοχές. Έχουμε τον Ρόι, τον Αληθινό, τον Ραχάν, τον Μάξιμο και την Πάολα. Ξεκινάμε με Ρόι, Πλωμάρη, Φωτέλης Παναγιώτης. Ένα πανέμορφο άσπρο άλογο έχει διακριθεί σε αρκετές ανάλογες οργανώσεις. Πάντα ο Παναγιώτης τον φέρνει σε άψογη κατάσταση. Πολύ όμορφος. Νάτος ο Παναγιώτης, ο Φωτέλης και ο Ρόι. Λευκός, όμορφος, αραβικά αίματα. Καβαλιώτης Άγγελος. Καβαλιώτης Άγγελος.
επόμενη συμμετοχή με τον Μάξιμο Χατζιπαλαιολόγου Μιλτιάδης. Ένα άλογο που προέρχεται από ισπανικά αίματα. Πολύ όμορφο άλογο, μεγαλοπρεπή. Είναι από τις διασταυρώσεις που πολλές φορές θα δίνουν καλύτερο αποτέλεσμα και από καθαρό αίμα. Εδώ είναι ο Μάξιμος. Χειροκρότημα θερμό. Ένας εκπρόσωπος της ισπανικής κυρίας. Πολύ ωραίος. Και περνάμε στην τελευταία συμμετοχή στην κατηγορία με την Πάολα. Συφτεράς Ευστράτιος. Εδώ είναι η Πάολα. Και τέλος περνάμε στη μεγάλη κατηγορία των καθαρόαιμων. Έχουμε τρεις συμμετοχές, έχουμε δύο stand-up bread και ένα απαλούζα. Πρώτη συμμετοχή είναι ο Ντάρκο, ο απαλούζα, Βαρβάτος, Κωνσταντίνα Νέστορα. Θα μας το παρουσιάσει. Μας έρχεται από τα Πάμφυλα. Μητυλίνη, Πάμφυλα. Μαζί. Τώρα περιμένουμε έναν μαύρο επιβίτορα, τον Dark, τον Active Iris. Με στεγνά, στάβλη με στεγνών. Χατζηδάκης Παναγιώτης, υπέβη η Φιλιό. Εδώ είναι ο Active Iris. Ένας επιβίτορας Thunderbird με άρεστη κοινωνολογία. Σε άψογη κατάσταση. Πεθαίνει ψηλός. Μας έρχεται από τα μεσαινά. Νικητής πέρυσι, εδώ. Το γιατί το καταλαβαίνετε. Χειροκρότημα στον Άκτι Βίλης. Θερμό χειροκρότημα. Περσινός νικητής. Εδώ. Και πάμε στην τελευταία συμμετοχή που είναι η Αγάπη. Μας έρχεται από Αγιάζο. Είναι μια στάντα με καθαρό η μεθοράδα, πατέρας της ο Ασλάν.
άριστη γενεολογία. Παναδάκης Παναγιώτης, παλέμαχος. Εδώ είναι η αγάπη. Αδερφή της είναι η Γιουζέ του Μεγατήρου. Πατέρας της Αστράκ. Εδώ είναι η αγάπη. Αγιάζω. Με τον πρώτο Παναγιώτη. Χαιρεμπρότη μας την αγάπη. Θερμό. Και τώρα θα δώσουμε λίγο χρόνο στην επιτροπή μας να δούμε πού βρισκόμαστε. Να ευχαριστήσουμε την ορχήστρα μας εδώ πέρα πίσω που μας καλύπτει. Μαέστρο, μπράβο και σε εσάς, χειροκρότημα σου, ορχήστρα. Ένα χειροκρότημα στο ορχήστρα εδώ πέρα. Ένα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Δοκιμή. Ένα, δύο, τρία. Έχουμε κάποιες ισοβαθμίες, θα πρέπει να ξαναπεράσουν άλογα. Θα τα ανακοινώσουμε, θα βγουν όλα τα αποτελέσματα και θα ανακοινώσουμε τι γίνεται. Έχουμε ισοβαθμίες και στα καθαρό αίμα άλογα. Θα πρέπει να δούμε πάλι δύο άλογα. Στα 50 έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Οπότε, να ετοιμάζονται να μας ξαναπαρουσιάσουν τα άλογά τους. Ο Γιώργος ο Βουζούλιας με τον Κωνσταντίνο, ο Ραμόν, του Τατέλη του Βασίλη και ο Πόβλης, του Ταράγι του Αχιλέα. Μόβλης με Ταράγι Αχιλέα, Κωνσταντίνος, Βουζούλιας, Γιώργος και Τατέλης Βασίλης με Ραμόν. Να παρακαλέσουμε τον Γιώργο τον Βουζούλια να έρθει μετά να ετοιμαστεί ο Ραμόν και τελευταίος ο Μόγλης με τη σειρά που πέρασαν και αρχικά. Επίσης, ισοβαθμία σε καθαρόημα να ετοιμάζεται η αγάπη και ο Ακτιβίδης. Όχι, μία είναι. Να δούμε. Ο Κωνσταντίνος, τον Βουζούλια, τον Γιώργο. Είναι κάπου κοντά. Μπράβο Γιώργο, χειροκρότημα στον Γιώργο. Θα περάσουμε στον Ραμόν. Εδώ, νικητής η Θερμή. Ένας πανέμορφος επιβίτορας. Είναι καλά,
πολιτικό άνομο. Από εδώ. Χειροκρότημα στον Ραμόν. Θερμό. Πάρα πολύ όμορφος και ο Ραμόν. Και να περάσουμε στο Μόγλι, το Αχιλλέα του Ταράνια, γεια σας. Πολυνίκης κι αυτός. Όλα τα άλογα αυτά έχουν διακριθεί αμέτρητες φορές. Εδώ. Χειροκρότημα στον Μόγλι, εδώ μας χαιρετάει τον Μόγλι. Μπράβο, μπράβο, πολύ όμορφος. Και περιμένουμε να δούμε τον Άκτι Βίρης ξανά. Και την αγάπη. Τελευταία εκπρόσωπος της ίδιας φυλής, Στάντεμπρετ, με πρωταθλητή πατέρα, η αγάπη, από Αγιάς ο Παναγιώτης Βαλαβάκης. Ισοβάθμισε με τον Αχιλλέα του Ταράνη με τον Μόγλι, οπότε πήγαμε στην κλήρωση και ανέδειξε δεύτερο το Ραμόν. Thank you.
Περιμένουμε το Μόγλι, το Αχιλέα του Ταράνιε, να πάρει το Στεφάνι. Την απονομή θα κάνει ο Γιάννης ο Μυστεγνιώτης που τον λέγαμε για παλέμαχο, αλλά τώρα τελευταία τον βλέπουμε μάχημο. Μας έχει εκπλήξει ευχάριστα με τις ικανότητες που είχε και δείχνει ότι τις έχει ακόμα, δεν τις έχει απολέψει. Καβαλάρης ο Γιάννης, διαχρονικός. Περάσουμε στη δεύτερη κατηγορία, κατά 50%. Ο Στράτιος, με τον Ανιθινό. Τρίτη θέση για φέτος στην κατηγορία των τρικαθαρόαιμων. Δεύτερος νικητής, ο Ρόι. Άλογο με πολλές διακρίσεις κι αυτός. Πολύ ωραία συμμετοχή. Ο Ρόι πρέπει να είναι εδώ απάνω κάτω. Ο Ρόι να έρθει να παραλάβει το χειροκρότημά του καταρχήν, το κύπελό του και το καπίστρι του. Φαντάζομαι ήταν μια προβλεπόμενη νίκη. Περιμένω το μάξιμο. Κατσιπαλαιολόγου Μιλτιάδης, Αγία Παρασκευή. Πρώτη θέση θα τον βραβεύσει ο Νάσος ο Ψαρός από Αγιάσο. Περιμένω το μάξιμο. Ένα πολύ όμορφο άλογο με ισπανικά αίματα. Άλλες διακρίσεις.
Γι' αυτό. Χειροκρότημα στο Μάξιμο και το χρόνο. Ο Νάσος ο Ψαρός. Πήρε και το μεζέ του. Ο Μάξιμος το πήρε. Ναι. Λοιπόν. Αυτός είναι ο Μάξιμος. Λίγο πίσω εδώ πέρα στην οπισθική. Είναι παραπάνω. Μόλις τελειώσουν οι νομιστές και τις φωτογραφίες θα περάσουμε στην μεγάλη κατηγορία. Στη δεύτερη θέση παίρνει ο Ακτιβίρης, περσινός νικητής εδώ. Χατζηδάκης Παναγιώτης, δεύτερος νικητής για φέτος. Αν δεν έχει άλλο μακά του, έλα Δημήτρα. Με πολύ μικρή διαφορά, δεύτερος. Εδώ είναι ο Ακτιβίρης, χειροκρότημα θερμό, στάνταρ επιβίτορας. Καθαρόαιμος, με πολύ καλή διαγωγή, το βλέπετε, σε άψογη κατάσταση. Βιντεό εδώ, χειροκρότημα και τον χρόνο, δεύτερη θέση. Πολύ όμορφη. Του Βαλαβάη Παναγιώτη θα τον βραβεύσει ο Θάλαμος Καλαμάς. Είναι δημοτικός σύμβολος του Κύριου Θέσου, είναι πρόεδρος του Σωματείου Μαγιάς Παρασκευής. Γνωστός και μη εξαιρετέως, ανακατεύεται με πολλά, ο Θεσιών Εσπέρας, Περακλής. Χειροκρότημα θερμό. Ξεχάσαμε να πούμε ότι οι νικητές έχουν και από ένα τσουβάλι δρόμι το οποίο το παραλάβουν από τον χώρο της εκδήλωσης. Κάτω, εκεί που θα γίνει η εκδήλωση η μουσική. Δεν τελειώσαμε ακόμα για φέτος, για σήμερα. Περιμένουμε το καλύτερο.